Κολυμπά ανάμεσα στα σκουπίδια. Ο Κάρλος Μπουέν Λεκόντ ξεκίνησε τον Ιούνιο από τη Χαβάη με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Πρόκειται για εγχείρημα που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη στο ζήτημα της μόλυνσης των θαλασσών από τα πλαστικά. Το Euronews μίλησε για την αποστολή με τη Σάρα Ζαν Ρουαγιέ από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο που υποστηρίζει το εγχείρημα από τη στεριά. Σάρα, τα ευρήματα είναι χειρότερα από τα αναμενόμενα. Από ό,τι άκουσα το πλήρωμα, βρήκαμε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα μικροπλαστικών. Καθημερινά, σε διάστημα 30 λεπτών στο νερό, έβρισκαν από 3 έως 6.000 κομμάτια μικροπλαστικών. Τι συνέπειες έχει αυτό? Όσο πιο μικρό είναι το κομμάτι του πλαστικού, τόσο το χειρότερο για την θαλάσσια πανίδα. Επηρεάζονται τα ψάρια αλλά και τα θηλαστικά που τα καταναλώνουν, ενώ υπάρχουν και μεγαλύτερα κομμάτια όπως τα δίχτυα στα οποία ενδέχεται να παγιδευτούν και τα ψάρια και τα θηλαστικά. Ο Λεκόντ ευελπιστεί να φτάσει στο Σαν Φρανσίσκο στα τέλη Αυγούστου. Στόχος του κολυμβητή είναι να διανύσει 300 ναυτικά μίλια που αντιπροσωπεύουν τους 300 εκατομμύρια τόνους πλαστικών που παράγουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο.